Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Marketing in Practice. Σήμερα θα μιλήσουμε για το franchise. Θα δούμε από την πλευρά ενός επιχειρηματία πώς μπορεί να αναπτύξει την επιχείρησή του σε ένα δίκτυο άλλων επιχειρήσεων. Πώς δηλαδή θα κάνει την επιχείρησή του franchise. Έχω εδώ μαζί μου στο στούντιο τον Πλάτωνα Μαλικούρτη, ο οποίος είναι σύμβουλος franchise, είναι και φίλος και έχει έρθει στην εκπομπή αρκετές φορές, αναλύοντας τον κλάδο του franchising και από διαφορετική οπτική γωνία κάθε φορά. Καλησπέρα, καλώς ήρθες. Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα. Χαίρομαι που είμαι εδώ. Θέλω να ξεκινήσουμε τα βασικά. Τι θα πει franchise? Franchise είναι ένας τρόπος συνεργασίας μεταξύ δύο μερών. Του franchisee, αυτού που ανοίγει το κατάστημα, και του franchisor της μητρικής εταιρείας που έχει και το σήμα και υποστηρίζει την οργάνωση. Συνεργάζονται. Ο franchisor, η μητρική εταιρεία, τον υποστηρίζει από την αρχή και στη συνέχεια της συνεργασίας του, έτσι ώστε να είναι συνέχεια ανταγωνιστικός και να δουλεύει σωστά. Στο εξωτερικό λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο τα franchise όπως τα έχουμε χτίσει εμείς εδώ στην Ελλάδα? Η αρχή είναι ολόιδια και μάλιστα στην Ευρώπη υπάρχει και ο κανονισμός περί franchise που ισχύει και στην Ελλάδα. Ωστόσο, σε κάποιες άλλες χώρες όπως Αμερική τα πράγματα είναι πολύ πιο αναπτυγμένα. Είναι το franchise νομοθετημένο και η διείσδυση στο franchising, δηλαδή το πλήθος των επιχειρήσεων που αναπτύσσονται μέσω franchise, που είναι, ανήκουν μάλλον σε μια αλυσίδα franchise σε σχέση με το σύνολο των καταστημάτων. Στην Αμερική είναι 5 φορές παραπάνω από ό,τι στην Ελλάδα. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα αυτού του επιχειρηματικού μοντέλου? Από τη μεριά του franchisee, του καταστηματάρχη δηλαδή, τα πλεονεκτήματα είναι πάρα πολλά γιατί έχει υποστήριξη από την αρχή. Έχει ένα όνομα, έχει μια εταιρική ταυτότητα, είναι ήδη γνωστός πριν ακόμα ξεκινήσει. Η μαμά, η μητρική εταιρεία, τον βοηθάει στην επιλογή του σημείου, τον εκπαιδεύει, τον υποστηρίζει. Ενίοτε του βρίσκει και προσωπικό, του δίνει τους προμηθευτές από όπου θα αγοράζει. Χαμηλότερο κόστος δηλαδή έναρξης στην πράξη, καλύτερο περιθώριο κέρδους στη συνέχεια και συνεχή υποστήριξη. Mm-hmm. Έχουμε και μειονεκτήματα βεβαίως. Κάποιος ο οποίος είναι υπερ-qualified, κάποιος ο οποίος είναι ιδιαίτερα δημιουργικός, κάποιος ο οποίος θέλει να εκφραστεί επιχειρηματικά, μέσω franchise δεν μπορεί να το κάνει. Άρα βλέπουμε μια αντίθεση μεταξύ των θέλω και των ικανοτήτων του επενδυτή και της ουσίας της. Υπάρχει μια αντίθεση, σαφέστατα υπάρχει μια αντίθεση, γιατί το franchise έχει και κάποιους κανόνες. Δεν μπορεί να πουλάω ό,τι εμπόρευμα θέλω, δεν μπορώ να βάψω το μαγαζί μου ό,τι χρώμα θέλω, δεν μπορώ να κάνω ό,τι προθετικές ενέργειες θέλω. Πρέπει όλα να είναι, να ακολουθούν μια ταυτότητα. Ωστόσο, η δημιουργικότητα και τα qualifications δεν είναι τα μόνα κριτήρια με τα οποία μπορεί να επιλέξει ένας επενδυτής εάν θα ανοίξει franchise ή ανοίξει κάτι δικό του, σωστά? Όχι, ίσως είναι τα χαμηλότερα σε κριτήρια αξιολόγησης. Κάποιος ο οποίος στην αγορά σήμερα ψάχνεται να ανοίξει μια επιχείρηση, τι θέλει κατά βάση? Το 90% των ενδιαφερομένων, αυτών που ψάχνουν, ψάχνουν μια διασφαλισμένη θέση εργασίας. Ψάχνουν την αυτοαπασχόληση. Και εκεί έρχεται το franchise που εγγυάται σε πολύ μεγάλο βαθμό την επιτυχία τους. Με την προσωπική τους πάντα ενασχόληση. Είναι μια επιχείρηση η οποία, λόγω της πορείας που βλέπουμε στα υπόλοιπα σημεία, έχει μια επιτυχία. Έχουμε στατιστικά, έχει δοκιμαστεί το μοντέλο σε πλήθος άλλων καταστημάτων, έχουν λυθεί όλα τα παιδικές ασθένειες και αν μη τι άλλο έχουμε συνεχή υποστήριξη. Έχουμε διαφήμιση, έχουμε καινούργια προϊόντα, έχουμε καινούργιους προμηθευτές, έχουμε συνέχεια προσπάθεια να μεγαλώνουμε το μεικτό περιθώριο. Οπότε έχουμε συνεχή βοήθεια του franchisor προς τον franchisee. Κάτι το οποίο μόνος του δεν μπορεί να το κάνει εκ των πραγμάτων. Δεν έχει το χρόνο να ψάχνει για προϊόντα, να κάνει διαφημίσεις, να μπαίνει στο Facebook, να κάνει σωστό προφίλ. Αγγίζεις μια ευαίσθητη χορδή τώρα το θέμα του marketing και της διαφήμισης στα ελληνικά franchise. Θεωρείς ότι τα ελληνικά franchise υποστηρίζουν επικοινωνιακά και μαρκετινίστικα, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτή την λέξη, τα καταστήματά τους? Τα ελληνικά franchise. Έχουμε κάποιες εταιρείες οι οποίες έχουν 200, 300 και 400 μαγαζιά. Σαφέστατα αυτές οι εταιρείες είναι πολύ καλά οργανωμένες και κάνουν σωστές διαφημίσεις. Τόσο σε πανελλήνιο επίπεδο τηλεόραση και όχι μόνο, αλλά και σε τοπικό επίπεδο με σωστές προωθήσεις και εντυποδιανομή και social media. Πιο μικρές επιχειρήσεις δεν έχουν το budget, αλλά δεν έχουν και τα τμήματα marketing που έχουν την σωστή αντίληψη και ικανότητες. Και το know-how. Και το know-how για να κάνουν την σωστή marketing προώθηση. Οπότε αυτές οι επιχειρήσεις αφήνουν οι μικρές επιχειρήσεις πολλές φορές στον franchisee, πιστεύοντας ότι η τοπική διαφήμιση είναι μια χορηγούμενη στο Facebook ή τίποτα άλλο. Που δεν είναι. Που σαφέστατα και δεν είναι. Βασμάνο τελεία. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό και επιστρέφουμε. Πίσω στο Studio Marketing in Practice συζητάμε για τα franchise από την οπτική των επιχειρηματιών που θέλουν να επεκτείνουν τις επιχειρήσεις τους. Πλάτωνα, επειδή οι τηλεθεατές σίγουρα θα ρωτήσουν, ποιοι είναι οι πιο hot, οι πιο ζεστοί κλάδοι σήμερα για να ασχοληθείς με το franchise?
Στην Ελλάδα τα χρόνια που υπάρχει και το franchise έχουμε δει πολλούς κλάδους. Όπως βίντεο κλαμπς, αναγωμός μελανιών, μικροεπισκευές αυτοκινήτων, πιο πρόσφατα φρόζο γιόγκορ και ντόνατς. Όλοι αυτοί οι κλάδοι αναπτυχθήκανε δυναμικά και μετά σταματήσανε. Είτε λόγω εξωγενών παραγόντων ή παραγόντων που έχουν σχέση με τις αλλαγές στις καταναλωτικές συνήθειες, π.χ. τα βίντεο κλαμπς, ή επειδή δημιουργηθήκανε πολλά μαγαζιά και η αγορά δεν τα άντεξε. Αυτή τη στιγμή ο μεγάλος πρωταγωνιστής στο franchise είναι η μικρή εστίαση, η οποία ξεκινάει από σαλατάδικα και ξηροκαρπάδικα μέχρι ψητοπολία και ακόμα και καφέ ακόμα. Και κρατάει ακόμα. Βάζεις και τα κουλούρια εδώ? Βάζω και τα κουλούρια, αν και τα έχω λίγο ίσως και στην προηγούμενη κατηγορία που είπα, φράζε yogurt, donuts. Ένα χαρακτηριστικό είναι ότι παλιά μία τάση έκανε 1-2 χρόνια για να πέσει. Πλέον μέσα σε 6 μήνες δημιουργείται μια τάση, δημιουργούνται μαγαζιά και αμέσως βλέπουμε και αυτό την κάθοδο. Υπάρχει μεγάλη ένταση. Δεν ανοίγουν 2, ανοίγουν 100. Οπότε ανοίγουν 100 και οι επενδύσεις τα τελευταία χρόνια είναι πολύ πιο μικρές από ό,τι παλιά. Ένα φρόζο γιόγκορτ πριν από μερικά χρόνια, πριν 5-6-7 χρόνια, κόστησε 100.000 για να το κάνει κάποιος. Ενώ σήμερα ένα αντίστοιχο κόνσεπτ τάσης μπορεί να κοστίσει 40.000. Οπότε είναι εύκολο. Οπότε είναι σχετικά πιο εύκολο για να το κάνουν πολλοί. Όπως είπαμε, σήμερα θα συζητήσουμε το franchise από την άλλη οπτική. Πότε μπορεί ένας επιχειρηματίας να πει ότι η επιχείρησή μου είναι ιδανική για να γίνει franchise. Ποια είναι τα κριτήρια λοιπόν που μπορούμε να θέσουμε ώστε να κρίνουμε ότι μια επιχείρηση μπορεί να επεκταθεί? Τα κριτήρια από τη δικιά του μεριά να πω είναι ότι από τη στιγμή... Να γίνει δηλαδή franchise. Με προϋπόθεση ότι έχει ένα πιλωτικό κατάστημα το οποίο έχει επιτυχία, ότι έχει ένα προϊόν και ένα concept το οποίο έχει αποδοχή από την αγορά. Αυτός μπορεί να αναπτυχθεί μέσω franchise, αλλά θα πρέπει να έχει δέσμευση, να έχει ένα αρχικό κεφάλαιο. Πριν συνεχίσεις, θέλω να τονίσω αυτό που είσαι για το πιλωτικό κατάστημα, γιατί είμαι σίγουρος ότι θα έχεις συναντήσει πολλούς ανθρώπους που έχουν μια πολύ ωραία ιδέα. Δεν έχει πραγματοποιηθεί η ιδέα, αλλά θέλουν να την πουλήσουν στο franchise. Πάρα πολύ. Αρκετοί. Άρα το πιλωτικό είναι όπως υποχρεωτικό. Το πιλωτικό είναι 95% υποχρεωτικό. Αν δεν έχεις ένα πιλωτικό, να αποδείξουμε, να μάθουμε και οι ίδιοι ότι το κόνσεπτ έχει αποδοχή από την αγορά, να γίνει το πιλωτικό, να εμφανιστούν τα διάφορα προβλήματα διαδικαστικά, λειτουργικά και κόνσεπτ και να επιληθούν με διορθωτικές ενέργειες. Απ' την άλλη μεριά, ένας επιχειρηματίας, ο οποίος έχει μεγάλη γνώση σε ένα συγκεκριμένο κλάδο και είναι και κάποιος, μπορεί να ξεκινήσει και χωρίς πιλωτικό, με μεγαλύτερο ρίσκο. Και πολλές φορές οι εταιρείες που έχουν κανένα μαγαζί ή και έχουν ένα πιλωτικό, το ένα πιλωτικό δεν σημαίνει και κάτι, μπορεί να είναι τυχαία η επιτυχία, ξεκινούν με χαμηλά entry fees ή και μηδενικά, γίνονται 5, 6, 10 καταστήματα και τότε αρχίζουν και χρεώνουν τον franchisee με αυτό που λέμε entry fees. Άρα, πιλωτικό, τι άλλο? Τι χρειάζεται? Χρειάζεται το πιλωτικό. Χρειάζεται ο ίδιος να έχει ένα όρομα, να δεσμευτεί σε αυτόν, να έχει σύνεση, να δημιουργήσει κάποιες αρχικές υποδομές, γιατί ο franchisee χρειάζεται υποστήριξη. Και κυρίως να καταλάβει, γιατί πάρα πολλοί έχουν ένα πολύ επιτυχημένο κατάστημα και δουλεύουν πρωί, βράδυ σε αυτό, ότι θα πρέπει να το αφήσουν το κατάστημά τους και να λειτουργήσει με υπεύθυνο και να ασχοληθούν αυτοί με το δίκτυό τους και με τους franchisee τους. Βέβαια. Πάμε λοιπόν να δούμε όλα αυτά που συζητάμε τώρα στην πράξη. Το franchising αποτελεί ένα αποδεδειγμένα επιτυχημένο εργαλείο, ωστόσο ενέχει τις δικές του δυσκολίες και ιδιαιτερότητες. Ο κύριος Κυριάκος Βασιλείου, ιδιοκτήτης δικτύου franchise, μας εξηγεί στην πράξη το δικό του παράδειγμα στην τεχνική της δικαιόχρησης. Κύριε Βασιλείου, πώς αποφασίσατε να επεκταθείτε σε δίκτυο franchise? Αυτή η σκέψη είχε γίνει από το πρώτο, πριν ακόμα το πρώτο κατάστημα που δημιουργήσαμε, γιατί πιστεύουμε και πιστεύαμε ότι όσο περισσότερος κόσμος συμμετέχει σε ένα project, τόσο περισσότερες πιθανότητες έχει αυτό το project να πετύχει. Ποιες δυσκολίες συναντήσατε από την αρχή, κατά τη διάρκεια? Βασικά η δυσκολία που αντιμετωπίζεις όταν εμπλέκεσαι με το franchise είναι στο να βρεις τους κατάλληλους ανθρώπους, οι οποίοι θα μπορέσουν να αντιληφθούν το project το δικό σου και να το προχωρήσουν, να το πάνε βήματα πιο μπροστά. Τι ιδιαίτερο έχει η δική σας επιχειρηματική ιδέα? Το ΤΕΚΟ το ξεκινήσαμε γιατί θέλαμε να φέρουμε το κοκτέιλ να γίνει πιο προσβάσιμο στον καταναλωτή. Αυτό το καταφέραμε με τρεις τρόπους. Αρχικά ήταν η τιμή, την οποία ο μέσος όρος της τιμής της αγοράς ενός κοκτέιλ κυμαίνεται από 8 έως 12 ευρώ, ενώ εμείς καταφέραμε και το ρίξαμε στα 5 με 6 ευρώ. Αυτό όχι κάνοντας έκπτωση στην ποιότητα του προϊόντος,
Αλλά επειδή μας στήριξαν πάρα πολλοί προμηθευτές μας και μας έκαναν γενναίες εκπτώσεις για να το πετύχουμε αυτό. Δεύτερον, το προϊόν το προσφέρουμε αποκλειστικά σε take-away packaging, οπότε γίνεται αυτόματα πιο προσβάσιμο στον καταναλωτή. Μπορεί να το πάρει, να πάει τη βόλτα του. Το αντιμετωπίζουμε σαν ένα προϊόν, σαν τον καφέ παραδείγματος χάρη. Και επίσης έχουμε βάλει και την υπηρεσία του delivery που το κάνει ακόμα πιο προσβάσιμο, διότι αν θες να καθίσεις σπίτι σου, παραδείγματος χάρη, να παρακολουθείς την αγαπημένη σου εκπομπή, μπορείς απλά να παραγγείλεις το κοκτέιλ σου και να το απολαύσεις εκείνη τη στιγμή. Και τρίτον, οι υπηρεσίες catering που προσφέρουμε, που μπορούμε να αναλάβουμε από μεγάλα εταιρικά events μέχρι και ένα απλό party gathering στο σπίτι σου, μπορούμε να σου φέρουμε 1-2 jugs ώστε να απολαύσεις με τους φίλους σου. Πόσο σημαντική είναι η καθοδήγηση από ένα σύμβουλο σε όλη αυτή τη διαδικασία του franchising, σε ποιο τομέα σας υποστήριξε περισσότερο? Η καθοδήγηση του συμβούλου ήταν καθοριστική, γιατί μας βοηθούσε σε κάθε στάδιο της εξέλιξης επιχείρησης. Μας βοηθούσε ως προς την έβρεση καταρχάς των επενδυτών, να είναι κατάλληλοι επενδυτές προκειμένου να μπορούμε να συνεργαστούμε μαζί τους. Και επίσης και στα πιο καθημερινά και απλά θέματα, όπως ακόμα και στην έβρεση καταστημάτων κατάλληλων για τη δική μας επιχείρηση, συμμετείχαν ενεργά σε αυτό. Πίσω στο τούτο Marketing in Practice συζητάμε μαζί με τον Πλάτωνα Μαλικούρτη για το franchising. Πλάτωνα, μας είπες για πιλωτικό κατάστημα, σε έδωσε κάποια χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ένας επιχειρηματίας για να μπορέσει να διευρύνει την επιχείρησή του και να επεκταθεί και να την πουλήσει ως franchise. Αρκούν μόνο αυτά? Κεφάλαιο, πόσο πρέπει να είναι το κεφάλαιο πρέπει να έχει ο franchisor? Ο franchisor ξεκινάει με μια επένδυση που έχει ήδη κάνει στο πιλωτικό του. Από εκεί και πέρα η επένδυση στο πλαίσιο του franchise έρχεται και σταδιακά. Ναι, αλλά είναι άλλο business. Είναι άλλο business. Ένα βασικό κριτήριο για αυτόν είναι ότι θα πρέπει να είναι φιλόδοξος. Γιατί με ένα κατάστημα βγάζει κάποια αρχή χρήματα. Με το franchise θα βγάλει εκατοντάδες φορές παραπάνω χρήματα από το κατάστημά του. Ναι, χρειάζεται ένα αρχικό κεφάλαιο, το οποίο δεν είναι μεγάλο. Μπορεί να είναι 15.000, μπορεί να είναι 30.000. Δεν είναι το τεράστιο. Mm-hmm. Φαντασία θέλει, δημιουργικότητα, σωστό κόνσεπτ και κάτι που να λείπει από την αγορά και να έχει διαφοροποιητικά χαρακτηριστικά. Υπάρχουν προϋποθέσεις που μπορούν να εγγυηθούν την επιτυχία μιας επέκτασης franchise? Δεν υπάρχουν. Οι παράγοντες είναι πάρα πολλοί. Το timing παίζει πάρα πολύ σπουδαίο ρόλο. Οριμότητα του επιχειρηματή ή της αγοράς? Της αγοράς. Mm-hmm. Πολλές φορές βγαίνει κάποιος, είχε βγει πριν από μερικά χρόνια κάποιος με το cold plate, το παγωτό που φτιάχνουμε πάνω σε μια ψυχόμενη πλάκα, που ήταν κάτι πρωτοποριακό για την εποχή, το οποίο και δεν πέτυχε. Τώρα έχει βγει μια εταιρεία που έχει κάνει και 3-4 καταστήματα και έχει γίνει και ένας δώρος στην αγορά για αυτήν, που βγήκε μετά από 5-6 χρόνια. Το timing παίζει ρόλο. Εγγύησεις δεν υπάρχουν, αλλά σαφέστατα κάποιος ο οποίος είναι σωστός και έχει ένα concept σωστό, θα κάνει franchise. Μπορεί να ανοίξει 5 μαγαζιά, μπορεί να ανοίξει και 150. Βέβαια, μας μίλησες για την επιτυχία ενός πιλωτικού καταστήματος. Τι θα πει επιτυχία σε ένα πιλωτικό κατάστημα? Μόνο ο τζίρος? Σαφέστατα, μόνο ο τζίρος. Η βελτιστοποίηση των εξόδων για να έχεις κέρδη? Στόχος κάθε επιχείρηση είναι κερδοφορία. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι το κέρδος. Το πιλωτικό να αφήνει κέρδη. Mm-hmm. Αν και στην Ελλάδα οι franchisees αυτό που βλέπουν είναι ο τζίρος, βλέπουν τον κόσμο. Μπορεί να πηγαίνει άπειρος κόσμος και να αγοράζει μισό ευρώ προϊόν και να γίνεται ένα τζίρος μικρός, αλλά στο μάτια του franchisee έχει απόδειξη. Έχει μηδενική. Στόχος των επιχειρήσεων σήμερα, επειδή έχουμε κρίση. Και νομίζω εκεί ήταν το μεγαλύτερο πρόβλημα στα πολλά καφέ που έχουν ανοίξει, ότι ελπίζανε οι franchisees ότι θα έχουν μεγαλύτερη μέση απόδειξη, που δεν έχουν. Πολλοί νομίζαν ότι θα έχουν μεγάλη μέση απόδειξη και το υποσχόντουσαν και στους franchisees, και στόχος των μεγάλων αλυσίδων καφεστίαση σήμερα, καφέ, είναι να αυξηθεί η μέση απόδειξη. Η σύνδεση πώλησης. Δηλαδή πάρει και την ροκτούλα, πάρει και το σαντουιτσάκι. Προσθετική. Ναι, προσθετική. Και γι' αυτό σωστά. Φτιάχνουν και ωραίες βιτρίνες και έχουν πολλά προϊόντα και βλέπουμε και αλυσίδες πολύ πρόσφατα και όλες που βάζουν καινούργια προϊόντα μέσα. Πέρα από τον καφέ. Η καινοτομία τραβάει το ενδιαφέρον των πελατών και δίνει μια νέα πνοή. Ο καφές από ένα σημείο είναι ο λόγος για να μπει κάποιος στο κατάστημα και η αφορμή για να αγοράσει και άλλα προϊόντα. Μόνο με τον καφέ ένα μαγαζί κάποιος θα βγάλει μόνο το μεροκάματο. Αν κατορθώσει να έχει προσθετική πώληση, κάτι το οποίο το βλέπουμε στις μεγάλες αλυσίδες ηλεκτρονικών, όπου ο πολιτής είναι εκπαιδευμένος. Και με το ζόρι και πιεστικά ενίοτε προσπαθεί για μια προσθετική πώληση. Ναι, βέβαια, αυτό είναι μια ολόκληρη δομή που πρέπει να στήσουμε στο κατάστημά σου για να λειτουργούν έτσι το προσωπικό σου, για να λειτουργεί έτσι το προσωπικό σου. Σαφέστε. Και να έχει στόχο κτλ. Δομή, και εκπαίδευση,
εργονομία του μαγαζιού, πώς θα στηθεί. Βέβαια, ένα πιλωτικό κατάστημα το οποίο είναι επιτυχημένο, που έχει πολύ τζίρο, προφανώς αποκτά και μια φήμη. Άρα, δηλαδή, όλη η περιοχή, ίσως και άνθρωποι από μακρινές περιοχές, συζητούν για αυτή την ωραία καινοτόμα ιδέα που υπάρχει. Αυτή μπορεί να επηρεάσει τον επιχειρηματία που θέλει να γίνει franchisor, να πει πω έχω φτιάξει κάτι φοβερό. Τον επηρεάζει, συνήθως τον επηρεάζει και αρνητικά, γιατί το ένα μαγαζί δεν σημαίνει ότι το δεύτερο θα είναι επιτυχημένο. Έχω κάποια παραδείγματα, π.χ. ένα καφέ στο κέντρο της Αθήνας, το οποίο είναι ακόμα ιδιαίτερα επιτυχημένο. Έκανε franchise, το οποίο και το έκλεισε. Και όταν κάποιος επιχειρηματίας νιώθει ότι το κατάστημα, το concept είναι ιδιαίτερα φημισμένο, το χρεώνει και πολύ. Mm. Πριν ακόμα ξεκινήσει να διαπιστώσει αν και το δεύτερο θα είναι επιτυχημένο και αν το πρώτο μόνο λόγω τύχης δεν ήτανε. Και έτσι δεν προχωράει και το franchise του. Οπότε οδηγούμε σε αποτυχία ουσιαστικά. Οι franchisors πρέπει να είναι συνετοί και συγκρατημένοι. Ο κόσμος δεν έχει πολλά λεφτά, ούτε χρειάζεται να του πάρουν πολλά λεφτά. Αυτό που πρέπει να βλέπουν είναι να ανοίξουν πολλά επιτυχημένα καταστήματα και να έχουν λίγο κέρδος από πολλά και να είναι όλοι ευχαριστημένοι. Στη θεωρία το franchise είναι ένας τρόπος win-win συνεργασίας. Πρέπει να είναι και στην πράξη. Πάμε να δούμε τα σημερινά tips. Όπως μας εξηγεί ο σημερινός μας καλεσμένος, υπάρχουν διάφορες προϋποθέσεις για να γίνει ένας επιχειρηματίας επιτυχημένος franchisor. Πάμε να συνοψίσουμε μαζί τι πρέπει να τσεκάρετε, να ελέγξετε, για να δείτε αν μπορεί και η δική σας επιχείρηση να γίνει ένα επιτυχημένο δίκτυο franchise. Νούμερο 1. Η επιχειρηματική ιδέα σας είναι πραγματικά επικερδής? Ποια είναι τα έσοδα, ποια είναι τα έξοδα, τι μένει στο τέλος? Μπορείτε να παρουσιάσετε εύκολα την οικονομική κατάσταση της επιχείρησής σας, του πιλωτικού καταστήματος, όπως ακούσαμε, σε κάποιον υποψήφιο επενδυτή? Υπάρχουν δομημένες διαδικασίες? Έχετε manual εξυπηρέτηση πελατών, manual πωλήσεων? Υπάρχει σωστή εταιρική ταυτότητα? Υπάρχει λογότυπο? Υπάρχουν χρώματα? Υπάρχει site? Κάτι που μπορεί να επικοινωνηθεί και να δημιουργήσει μια ισχυρή ταυτότητα στο μυαλό του πελάτη και του καταναλωτή? Υπάρχει έγγραφη μελέτη της αγοράς? Υπάρχει έγγραφη μελέτη για το ποιο είναι το κοινό στόχος? Ποιον στοχεύεται, πόσο μεγάλο είναι και ποιο είναι το διαθέσιμο εισόδημά του? Και τέλος, υπάρχει επαρκές κεφάλαιο για να χρηματοδοτήσετε όλη αυτή την ιστορία? Υπάρχουν χρήματα για να επενδύσετε στο μάρκετινγκ και στην πρόθεση της ιδέας σας? Καλή επιτυχία. Πίσω στο στούντιο του Marketing Practice. Σήμερα συζητάμε για το franchising. Πλάτωνα, θα συνοψίσουμε. Ποια είναι τα καθήκοντα ενός franchisor? Ο franchisor παρέχει υποστήριξη, αρχική και συνεχής. Αρχική σημαίνει βοήθεια στην έβρεση, αξιολόγηση καταστήματος, στην διαμόρφωση και εξοπλισμό του καταστήματος, εκπαίδευση franchisee και προσωπικό του, αρχικές προθετικές ενέργειες. Συνεχή σημαίνει να διατηρεί μία λέξη, το concept ζωντανό και up to date σε αυτά που ζητάει η αγορά και να παρέχει συνεχή εκπαίδευση, συνεχή υποστήριξη, συνεχή διαφήμιση με νέα προϊόντα, νέες ιδέες. Και να λειτουργεί και ως μέντορας. Να λειτουργεί ως μέντορας, αυτός και όλη του η ομάδα, ο franchisor ως εταιρεία, με τα στελέχη του franchisor να δουλεύουν για το καλό των franchisees. Γιατί όσο μεγαλώνει η μαμά εταιρεία, ο franchisor, χρειάζεται και εξειδικευμένα στελέχη, εξειδικευμένα τμήματα για να μπορέσει να λειτουργήσει όλο αυτό, έτσι. Σαφέστατα, πολύ λιγότερα από τον, αν κάποιος έχει ιδιόκτητα καταστήματα. Το franchise, ένα σημαντικό όφελος του είναι ότι είναι ευέλικτο σαν μορφή. Και κάνει και οικονομίες κλίμακας. Ευελιξία και οικονομίες κλίμακος. Για το franchisor. Πάμε να δούμε περισσότερα για τον κλάδο του franchising. Η διοργάνωση εκθέσεων αποτελεί βασικό εργαλείο των επιχειρηματιών παρά την ευκολία πρόσβασης στην πληροφορία διαδικτυακά. Σήμερα μιλάμε με τον κύριο Μαξιμιλιανό Κωνσταντινίδη, διοργανωτή εκθέσης Scam Franchise, ο οποίος μας μιλά για το παρόν και το μέλλον του κλάδου. Κύριε Κωνσταντινίδη, πόσο σημαντική είναι η έκθεση Scam Franchise σήμερα που όλες οι επιχειρηματικές λύσεις και η πληροφόρηση βρίσκονται online? Η ΚΕΜ, θα μπορώ να μιλήσω για τη δική μας έκθεση, είναι μοχλός ανάπτυξης των επιχειρήσεων. Βεβαίως, όλα βοηθάνε, και το διαδίκτυο κλπ. Αλλά το franchise, επειδή είναι μεταξύ franchisor και franchisee ένας γάμος, πρέπει να έρχεται σε επαφή ο franchisor με τον franchisee, να δει αν ταιριάζουν και αν μπορεί να τηρήσει τους όρους που έχει ο κάθε franchisor. Γι' αυτό η έκθεση είναι απαραίτητη. Φυσικά και όλα τα άλλα μέσα και το διαδίκτυο και η διαφήμιση κλπ. Βοηθάνε σημαντικά την ανάπτυξη
των εκθέσεων και ειδικά και την ανάπτυξη του franchise. Ποιο είναι το μέλλον του κλάδου? Το μέλλον είναι πάρα πολύ αισιόδοξο. Είχαμε την έκθεση Θεσσαλονίκης, είχαμε 50% αύξηση στους εκθέτες, στις συμμετοχές και 50% αύξηση στους επισκέπτες. Όλοι οι επισκέπτες μείναν ευχαριστημένοι, είδαν τα κόνσεπτ που τους ταιριάζανε. Επίσης και οι εκθέτες μείναν ενθουσιασμένοι και κλείσανε το ραντεβού για τις επόμενες εκθέσεις. Αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι τα τελευταία 3 χρόνια, στην περίοδο κρίσης, μόνο από τους εκθέτες που συμμετείχαν στις εκθέσεις franchise, γιατί σε αυτά έχουμε στοιχεία, ανοίξαν πάνω από 1.000 franchise με αρχική επένδυση 150 εκατομμυρίων ευρώ. Mm-hmm. Αυτό, όταν το υπολογίζουμε σε αιτήσιο βάση επάνω, είναι παραπάνω από 1 δις. Επίσης, έχουν φέρει επιπλέον 20.000 θέσεις εργασίας και αυτό βοηθάει σημαντικά στην οικονομία και στην ανεργία. Όσον αφορά την πρακτική των κυβερνήσεων, οι οποίες επιλέγουν να αφήνουν εκτός ΕΣΠΑ το κομμάτι των franchise, ποια είναι η δική σας τοποθέτηση? Δυστυχώς, δεν ξέρω για ποιον λόγο εξαιρούν το franchise. Που το franchise δεν έχει καμία σχέση. Ο κάθε franchisee είναι ένας επιχειρηματίας. Mm-hmm. Ανεξάρτητος, ναι μεν ελέγχεται από τον franchisor, αλλά είναι άλλη εταιρεία και μπορούσε να είναι μέσα στο προγράμματα. Αλλά τελευταία έχουμε κάποιες πληροφορίες ότι οι τράπεζες ξεκίνησαν να δίνουν δάνεια μέχρι 20-25.000 σε άνεργους κλπ. Που αυτά βοηθάει πολύ στην ανάπτυξη του franchise. Πίσω στη συζήτησή μας για το franchising. Πλάτωνα, τι πρέπει να παρουσιάσει ο franchisor σε έναν υποψήφιο επενδυτή? Οικονομικές αναλύσεις, προωθητικό υλικό, τι είναι αυτό ακριβώς το οποίο θα κάνει έναν υποψήφιο επενδυτή να πιστεί? Ο franchisee αυτό που θέλει είναι να γνωρίσει το αντικείμενο των εργασιών και να του αρέσει και να του παρέχει ο franchisor οικονομικές αναλύσεις, γιατί και ο franchisee είναι κάποιος ο οποίος δεν είχε ποτέ το επιχείρηση. Είναι κάποιος που δούλευε σε μια τράπεζα, είναι άνεργος ή ήταν ιδιωτικός υπαλλήλος, οπότε πρέπει να καταλάβει κιόλας. Έσοδα, ΦΠΑ, λειτουργικά. Ποιος πιστοποιεί Πλάτων αυτά τα νούμερα? Τα νούμερα δεν τα πιστοποιεί κανένας. Μπορεί να βάλει ό,τι θέλει. Και γι' αυτό και οι franchisee θα πρέπει να κάνουν και έναν έλεγχο από μόνοι τους. Όταν ο και κυρίως από όλα αυτά τα νούμερα, όλα είναι σωστά. Όλα. Εκτός από το τζίρο. Mm-hmm. Όταν λοιπόν ο franchisor επιθυμεί να πει μεγαλύτερο τζίρο, ο franchisee σε κάθε περίπτωση. Και επιτυχία, πιθανά. Για να δείξει επιτυχία και ο μεγαλύτερο τζίρο συνεπάγεται και μεγαλύτερα κέρδη, ο franchisee λίγο θα πρέπει να το διερευνήσει. Δηλαδή να πάει σε εφιστάμενα καταστήματα, να πάρει κάποιες αποδείξεις, να στηθεί μία ολόκληρη μέρα έξω από ένα κατάστημα και να δει πραγματικά μπαίνει αυτός ο κόσμος. Mm. Είναι πολύ εύκολο να τσεκάρει κάποιος αν ο franchisor λέει ψέματα ή όχι. Mm-hmm. Το κάνουνε? Δεν το κάνουνε. Σπάνια το κάνουνε. Δέχονται. Τελικά οι Έλληνες έχουμε εμπιστοσύνη μεταξύ μας. Δέχονται αυτά που θα του πει ο franchisor και μάλιστα όχι τεκμηριωμένα σε μια ωραία ανάλυση γραπτή, αλλά σε ένα πρόχειρο χαρτί που του γράφει 5 νούμερα. Πώς μπορεί να βοηθήσει ένας σύμβουλος franchise κάποιον ο οποίος θέλει να αναπτύξει την επιχείρησή του με τα δεδομένα τα οποία μας περιέγραψε στη σημερινή εκπομπή και να την κάνει ένα δίκτυο franchise? Ο franchisor χρειάζεται μια καθοδήγηση. Χρειάζεται να διατυπωθεί μια στρατηγική. Και εκείνος ο δικό του μέντορα. Θέλει το μέντορά του και θέλει κάποιον ο οποίος να το έχει κάνει και μερικές φορές, να ξέρει πώς πρέπει να βγει ο franchisor αλλά και τι θα αντιμετωπίσει στο μέλλον ο franchisor. Χρειάζεται να γίνει ένα στρατηγικό πλάνο, να γίνει ένα business plan, να γίνει μια σύμβαση franchise, να γίνουν εγχειρίδια λειτουργίας, να γίνει μια δομή, να είναι ο σύμβουλος κοντά του όταν θα φτιάχνεται αυτή η δομή και να του πει: στάδιο 1 χρειάζεται μια γραμματέα. Στάδιο 2 χρειάζεται και ένα διευθυντή λειτουργίας. Αυτός ο διευθυντής λειτουργίας μεθαύριο θα έχει επιθεωρητές. Θα του βρει και επενδυτές. Θα μιλήσει με franchisees. Κάποιοι σύμβουλοι μπορούν να βρουν επενδυτές, κάποιοι δεν μπορούν να βρουν επενδυτές, επιχειρηματίες. Και κυρίως θα μιλήσει μαζί τους, θα τους αξιολογήσει. Και μην ξεχνάμε ότι στους 50 ενδιαφερόμενους, ο ένας αποφασίζει να κάνει κάτι. Άρα λοιπόν είναι καταλυτικός ο ρόλος. Ο ρόλος είναι καταλυτικός. Δεν είναι απαραίτητος. Γιατί πολλές αλυσίδες, ειδικά στο παρελθόν, ξεκίνησαν και μόνες τους. Αλλά σαφέστατα αποτρέπει τον franchisor να κάνει λάθη
και του δίνει μεγαλύτερη ταχύτητα στην ανάπτυξή του. Σε ευχαριστώ πολύ, Πλάτωνα, για τη συμμετοχή. Και εγώ χάρηκα πάρα πολύ. Τα ξαναβούμε σύντομα. Σύντομα. Συζητήσαμε για το franchising και είδαμε πώς μια επιχείρηση με ένα επιτυχημένο concept μπορεί να επεκταθεί και να γίνει δίκτυο καταστημάτων franchise. Με αυτό, σας δίνω ραντεβού την επόμενη εβδομάδα με ένα διαφορετικό επιχειρηματικό θέμα. Είστε πανηδύν.